Ωραία. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Πίκπα. Είναι ακριβώς το όριο στο οποίο δεν έχει ακόμα μπει η ρήπανση. Πίσω από την Χερσόνησο του Πίκπα είναι η ρήπανση στην περιοχή της Γλυφάδας. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει από χτες, εδώ και περίπου 12 ώρες, έχουμε ενεργοποιήσει το σχετικό εγχειρίδιο της εκτάκτου ανάγκης από την πολιτική προστασία και έχουμε αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να απλώσουμε 3.000 μέτρα πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα ακριβώς στο σημείο όπου η ρήπανση απειλεί να μπει στην περιοχή των ορίων του Δήμου μας. Αυτό το πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα θα είναι 3.000 μέτρα και θα αποτρέψει την ρήπανση, η οποία έχει ξεκινήσει σιγά σιγά ήδη εδώ και λίγες ώρες να μπαίνει στα ορία του Δήμου μας. Οι παραλίες νομίζω θα προστατευτούν, μάλλον έχουν προλάβει, είναι 51 χιλιόμετρα. Παρακολουθούμε επίσης την κοιλίδα και την κίνησή της και με τρία πλωτά μέσα τα οποία διαθέτουμε, αλλά και με υπτάμενο drone το οποίο παρακολουθεί την κίνηση και μας συντονίζει μαζί τους χρόνους που έχουμε στη διάθεσή μας. Με αυτό το φράγμα, ποιες παραλίες θα προστατευτούν από το σημείο που βρισκόμαστε προς... Από το σημείο που θα τοποθετηθεί, δηλαδή από την Χερσόνησο Πούντα, από το ακροτήρι Πούντα που είναι το Πίκπα της Βούλας, 3 χιλιόμετρα θα είναι το αντιρρυπαντικό φράγμα προς τον νότο και θα προστατευτούν όλες οι παραλίες της Βούλας, του Καβουρίου, αλλά και ο πρώτος όρμος της Βουλιαγμένης, μεταξύ Μεγάλου και Μικρού Καβουρίου, και νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε καμία από τις παραλίες του Δήμου.